Μαρτίου έρχεται στην Αθήνα και θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, ο Αυστριακός καγκελάριος, ομοσπονδιακός, έτσι, Αυστριακός καγκελάριος, ο κύριος Φάιμαν, ο οποίος έχει πει το καταπληκτικό, το καλύτερο που έχουμε ακούσει όλοι, πάγωμα για μία πενταετία όλων των δόσεων και των κοχρεωλησίων, να μην πληρώσουμε τίποτα και να πάρουμε ανάσα. Βέβαια, οι άλλοι κάνουν τους κουφούς. Όλοι οι υπόλοιποι. Όχι όλοι και οι άλλοι. Ο υπουργός των οικονομικών της Αυστρίας είναι από τους σκληρούς. Είναι από τους σκληρούς. Αλλά ο Φάιμαν και ο κεντρικός τραπεζίτης της Αυστρίας με σημερινές του δηλώσεις ακόμα σκληρότερο. Λοιπόν, εκεί πεθαίνω να καταλήξω. Αλλά ποια είναι η ειλικρίνεια. Κάνουν τον καλό και τον κακό. Πάντως ήταν ευχάριστη έκπληξη ο Φάιμαν, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, τι θα γίνει εάν αυτό που είπε και ο κύριος Λεωτσάκος στην αρχή. Για τη διαγραφή το κούρεμα, λέει, του χρέους. Που δεν τα ακούμε πολύ συχνά τελευταία από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Λοτσάκος το λέει για διαγραφή. Εάν διαγραφόταν το 50% του ελληνικού χρέους, η Αυστρία, φίλες και φίλοι, θα έχανε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Λίγα. Λίγα. Τι είναι 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει πάρει τόκους. Σημειώνεται, μπράβο κύριε Σταμάτη, πως το ποσό σε τόκους που εισέπραξε μέχρι τέλη Δεκεμβρίου του 2014 η Αυστρία από την Ελλάδα. Για τη συμμετοχή της Βιέννης στο πακέτο βοήθειας προς την Αθήνα, ανέρχεται, φίλες και φίλοι, σε 101,7 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά ήθελα να πω. Επειδή ο χρόνος τελειώνει και επειδή είχαμε σήμερα μια ψιλοεπισοδιακή εκπομπή, σε κάποιο σημείο να πήγαινε, κυλούσε ωραία η εκπομπή, ξαφνικά μπήκαν άλλα θέματα στο τραπέζι και ξεφύγαμε λίγο και ανέβηκαν τα γράδα, που λέει και ο λαός, να κάνουμε από μια τοποθέτηση για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Κύριε Λεωτσάκο, πείτε στον κόσμο, είμαστε στο παραπέντε, για να μην πω ότι είμαστε στο και πέντε, τι θα γίνει. Τι θα γίνει με τη διαπραγμάτευση. Με ρωτάει ο κόσμος εδώ. Μία κυβέρνηση μπορεί να εκβιάζεται. Ένας λαός δεν μπορεί να εκβιαστεί. Ο λαός πρέπει να στηρίξει την κυβέρνηση που δίνει σε δύσκολες συνθήκες μια σκληρή μάχη, βρίσκεται σε πόλεμο. Πρέπει να τη στηρίξει με τη φυσική του παρουσία. Γνωρίζω ότι γίνονται προσπάθειες, κινήσεις, πρωτοβουλίες για συγκέντρωση. Η συγκέντρωση στο Σύνταγμα την Τετάρτη θα είναι ενίσχυση της κυβέρνησης απέναντι στους δανειστές. Η κυβέρνηση μάχεται για μια συμφωνία λύση. Συμφωνία που θα κρατάει όρθια την κοινωνία. Συμφωνία που θα μπορεί να διασφαλίζει ανάπτυξη, βιωσιμότητα του χρέους, χωρίς να κόβονται ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Μάλιστα. Μεταρρυθμίσεις, αυτές που ονομάζουν οι εταίροι, σημαίνουν απορρυθμίσεις. Απορρυθμίσεις η κυβέρνηση ούτε μπορεί, ούτε θα κάνει. Αξιακά η κυβέρνηση έχει βάλει τη γραμμή. Με τη στήριξη του ελληνικού λαού πρέπει να προχωρήσει. Ο λαός δεν πρέπει να φοβάται. Η μεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει είναι μόνο ένας λαός που θα υποταχθεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κωνσταντίνα από τη Σαλαμίνα και την κυρία Γεωργία από τα Μέγαρα. Ήθελα να σας πω ότι το Spiegel σήμερα γράφει, να δούμε και τη φωτογραφία, κύριε Καλοκαιρινέ. Το Spiegel γράφει η Μέρκελ, να τους δούμε και τη Μέρκελ και το Σόιμπλε. Η Μέρκελ πρέπει να διώξει το Σόιμπλε από τις διαπραγματεύσεις. Να βάλει στο περιθώριο τον Υπουργό Οικονομικών της, τον κύριο Σόιμπλε από τις διαπραγματεύσεις για την Ελλάδα, ζητά από την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ το γερμανικό περιοδικό Spiegel με σημερινό του δημοσίευμα, διότι λέει το Spiegel για το Σόιμπλε ότι συμπεριφέρεται σαν αφεντικό, κύριε Κιουτσούκη. Ναι. Προφανώς και συμπεριφέρεται ο κύριος Σόιμπλε σαν αφεντικό και νομίζω ότι στην Ευρώπη κυριαρχεί η Γερμανία ως η ηγέτιδα δύναμη. Καλό θα ήταν όμως η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε να δείχνανε αυτήν την ηγεμονία του στην Ευρώπη με θετικό πρόσημο. Ξέρετε, το Διέρη και Βασίλευε είναι εύκολο πολλές φορές και πολλοί το επιδιώκουν, αλλά αυτό που πρέπει να. Λένε ότι έχουν μοιράσει και ρόλους. Κάποιος το είπε πριν για τον καλό και τον κακό, για την Αυστρία, ο κύριος Τσούκαλης. Έτσι ακριβώς. Παντού ισχύει αυτό. Λέτε να έχουν μοιράσει και ρόλους. Ακόμα και στο εσωτερικό της χώρας ισχύει. Η Ενωμένη Ευρώπη όμως χρειάζεται σύνθεση. Τι εννοείτε εσείς τώρα, για Τσίπρα Λαφαζάνη, αυτό εννοείτε. Όχι, Τσίπρα Βαρουφάκη. Θέλει. Α, Τσίπρα Βαρουφάκη. Προφανώς. Η Ενωμένη Ευρώπη όμως, κύριε Λιάτσο, χρειάζεται σύνθεση απόψεων. Χρειάζεται σύνθεση απόψεων, χρειάζεται πρόσθεση και πολλαπλασιασμό και όχι αφαίρεση και διαίρεση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εάν μάλλον οι ηγέτες της Ευρώπης
θέλουν να υπάρχει η ενωμένη Ευρώπη, η ισχυρή Ευρώπη, το ισχυρό ευρώ, τότε θα πρέπει να βρουν τρόπους να υπάρχει πολλοπλασιασμός και πρόσθεση και όχι αφαίρεση και διαίρεση. Κύριε Ελευθέρη, από την Αθήνα, από τα Εξάρχεια, από την περιοχή, τα ωραία Εξάρχεια, σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως και τον κύριο Γιάννη από το Κιλκής. Είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο κύριος Γιάννης, αλλά με το θέμα των συντάξεων δεν συμφωνώ. Η Τρόικα εννοεί ότι θα κόψει μόνο, λέει, τις υψηλές συντάξεις. Δεν λέει τίποτα για τις χαμηλές. Άμα πάρουν φόρα, κύριε Γιάννη, από το Κιλκής, αυτοί δεν σταματάνε με τίποτα. Πάμε στο επειδή ζητάει 10% από τις συντάξεις. Αυτό σημαίνει ένας συνταξιούχος που παίρνει 700 ευρώ θα πάρει 630. Αυτός που παίρνει 600 θα πάρει 540. Αυτό ζητάει η Τρόικα για να γνωρίζουν. Επειδή η κυρία Μπέτη, και έρχομαι στον κύριο Τσούγκαλη, η κυρία Μπέτη από την Νίκαια λέει να σταθούμε όλοι στο πλευρό του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για το καλό της χώρας μας. Ναι, κύριε Τσούγκαλη. Θέλω να ενισχύσω αυτό που είπε ο κύριος Γιάννης. Γιάννη το λέγαμε προηγουμένως, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Ότι ποτέ η Τρόικα. Ως εμπειρία, συντάξεις, είναι, και ως εμπειρία το λέω, δεν στοχοποιούσε τα μέτρα. Έλεγε πάντα, θέλω 1% του ΑΕΠ από το ασφαλιστικό σύστημα. Θέλω 1% του ΑΕΠ ως φορολογία ή περικοπή. Από εκεί και πέρα, το μείγμα της πολιτικής ήταν απόφαση των ελληνικών κυβερνήσεων. Και εκεί ήταν το λάθος των πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων, που ουσιαστικά εφάρμοζαν οριζοντίως αυτές τις περικοπές. Θέλω να πω το εξής. Όλη η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί τη διαπραγμάτευση. Η εκτίμησή μου, και το δείχνουν και οι δημοσκοποίοι, στηρίζουν την κυβέρνηση αυτή τη διαπραγμάτευση. Με μία προοπτική. Το να κλείσει η συμφωνία. Έτσι. Η εκτίμησή μου είναι. Έτσι είναι ακριβώς. Κύριε Λιάτσο, ότι δεν διανοείται η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί ο κύριος Τσίπρας ή μια κυβέρνηση της αριστεράς να συνδέσει την ιστορία της με ένα Brexit, με έξοδό μας από την Ευρώπη. Αυτό το οποίο στηρίζουμε είναι γρήγορα η συμφωνία. Η εκτίμησή μου είναι ότι αν την είχε κλείσει το πρώτο 1,5 μήνα μετά τις εκλογές, τώρα τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Έχασε πάρα πολύ χρόνο και το κυριότερο. Να σταματήσει ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Να συμμετέχει και να στοχεύει στις τριμερείς που γίνονται στο Βερολίνο ή στις Βρυξέλλες μεταξύ κυρίου Ολάντ και κυρίας Μέρκελ. Να λάβει σοβαρά υπόψη την αναφορά του κυρίου Ρέντσι χτες. Ότι ουσιαστικά το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους 2 μήνες, έχει παραβλέψει όλους τους άλλους ηγέτες της Ευρώπης. Δεν συνομιλεί με κανέναν. Και ουσιαστικά έχει αναγάγει ως κύριο συνομιλητή την κυρία Μέρκελ. Και κλείνω με το εξής. Είναι τυχαίο ότι ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων ουσιαστικά νιώθουν ως βάρος την γερμανική επικυριαρχία, αυτή τη στιγμή η χώρα, η Ελλάδα, δεν έχει κανένα σύμμαχο. Μάλιστα. Είναι τυχαίο, κύριε Λεωτσάκο. Πολιτική λόγη. Κύριε Λεωτσάκο, είναι τυχαίο. Είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή αυξάνει. Ακούστε το αυτό. Ότι αυξάνει η δημοτικότητα του κυρίου Σόιμπλε στη Γερμανία και πέφτει τη κυρία Μέρκελ. Μα συμφωνία δεν περνά από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο τη Γερμανία. Συμφωνία δίχως τη συμπαράσταση του κυρίου Σόιμπλε. Ευχαριστώ πολύ. Είτε μας αρέσει. Μα γι' αυτό δεν λένε την αλήθεια στο λαό τους. Πάμε γιατί αν λέγανε στο λαό τους την αλήθεια, θα τους καταψήφιζε. Μη θεωρείτε ανόητους τους Γερμανούς. Μη θεωρείτε ανόητους τους Γερμανούς. Όχι, είναι πλήρως ενημερωμένοι. Πέρα, τα συστημικά. Υπάρχουν πολλά μίντια. Αποκρύπτουν την πραγματικότητα. Όχι, τα κρατικά. Όπως κάνουν και στη χώρα μας. Κύριε Λεωτσάκο, τώρα τελευταία έχουμε δει τα σκέτς στη δημόσια τηλεόραση. Μην λέτε τέτοια. Όχι, δεν είναι διαλύματα. Είναι μικρά διαλύματα. Σας παρακαλώ. Κυρία Σταυρούλα από το Παλαιό Φάλιρο, που λέτε ότι ο Τσίπρας θα τους δώσει 5 φάσκελα και να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα. Εντός των επόμενων 24 ώρων θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Έχουμε και το Eurogroup την Πέμπτη. Για να δούμε τι θα γίνει, κυρία Σταυρούλα. Ναι, κύριε Βγότσα. Λοιπόν, τηλεγραφικά. Θα καταλήξουμε οπωσδήποτε σε συμφωνία. Δεν θεωρώ πιθανή οποιαδήποτε άλλη διαδρομή των πραγμάτων. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα βρεθεί ηγέτες ή ηγετική ομάδα στο χώρο της αριστεράς που θα υπογράψουν
μια πράξη που θα καταλήξει σε ουσιαστική πτώχευση της χώρας. Η όποια συμφωνία πρέπει να στηριχθεί από όλους μας. Ο κύριος, γιατί Βενιζέλος την έχει υπογράψει, ο Ελευθέριος εννοώ, και θεωρεί το μεγαλύτερο ηγέτης. Λοιπόν, για να μην λέμε. Δείξτε στον κύριο Βγότζα τη φωτογραφία με τον Πασόκ. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δείξτε τη φωτογραφία. Δεν εννοώ τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Δείξτε να κάνει ένα σχόλιο. Αφήστε να σε, να δείξτε, ένα σχόλιο. Δείξτε τη φωτογραφία, κύριε Καλοκαιρινέ. Τη φόβη τη γεννηματά, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου και τον κύριο Κώστα Λαλιώτη. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τη νέα αρχηγό στο Πασόκ, κύριε Βγότζα. Ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε την κυρία Φόβη γεννηματά και της ευχήθηκε καλή δύναμη κτλ. Για να δούμε, θα υπάρχει πάλι επιστροφή του κύριου Παπανδρέου. Και ο κύριος Λαλιώτης, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, πάλεψε, λέει, πολύ για την εκλογική νίκη της κυρίας γεννηματά. Βεβαιώνω αυτό που το τελευταίο το επιβεβαιώνω. Για τον κύριο Λαλιώτη. Για τον κύριο Λαλιώτη. Βοήθησε να εκλεγεί η κυρία γεννηματά. Οπωσδήποτε η κυρία γεννηματά θα ανοίξει ένα καινούριο κεφάλαιο στην ιστορία του Πασόκ. Έχει τη δυνατότητα, έχει τους συνεργάτες. Mm-hmm. Έχει και τη θέληση και έχει, αν θέλετε, την ανοχή εκείνων που θα μπορούσαν να την υπονομεύσουν. Όμως θα ήθελα να τελειώσουμε σε κάτι άλλο. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει. Δεν μπορούσα να σας ρωτήσω κάτι για τον Πασόκ τώρα. Βεβαίως. Εγώ εκφράζω την πλήρη ικανοποίησή μου για τις εξελίξεις αυτές. Ολοκληρώστε. Θέλω όμως να πω κάτι άλλο. Άκουσα ότι θα γίνει μια συγκέντρωση. Μπορεί να μαζευτεί την Τετάρτη το απόγευμα πολλοί κόσμος. Δεν θα βοηθήσει αυτό την κυβέρνηση, να είστε βέβαιοι. Αυτό που θα βοηθήσει. Είστε την κατά των συγκεντρώσεων? Όχι, όχι. Αλλά κοιτάξτε, όταν γίνεται οικονομική διαπραγμάτευση, αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να κερδίσεις συμμάχους. Και εμείς αυτό που κάνουμε μονίμως τους τελευταίους μήνες, χάνουμε σήμερα. Γιατί, δηλαδή. Εκείνο λοιπόν να μην βγει ο κόσμος στις πλατείες για να μην στεναχωρηθεί. Να βγει ο κόσμος στις πλατείες για να υπογράψει τη συμφωνία. Και θα υπογραφεί η συμφωνία. Ναι, λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Η Ευρώπη είναι η ιστορική επιλογή της χώρας μας. Γιατί δεν απαντάτε ευθέως, συμφωνείτε με τις προτάσεις των δανειστών? Όχι, σας είναι 2 η ώρα τη νύχτα. Ναι, αλλά θέλετε τότε να πω θα την υπογράψει? Μου επιτρέπετε, ούτε συμφωνώ με τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης που οδηγεί σε κούρεμα των συντάξεων 15% όπως το κατήγγειλε. Πέστε το αυτό. Ναι, πέστε σας αυτό, λέω να λοιπόν, όπως πέστε δεν αυτό. Συμφωνώ σε αυτό το πρόγραμμα αποκρατικοποίησης που και τα μικρά λιμανάκια τα αποκρατικοποιείται και είναι στη σελίδα 12. Αυτό, λοιπόν. Πέστε αυτό, δεν συμφωνώ λοιπόν, με τις αλλά όμως, πέστε αυτό λοιπόν. Ούτε συμφωνώ με το 23% στα τρόφιμα. Το Πασόκ εκείνο... συμφωνεί. Τώρα θα πάμε την εκπομπή μέχρι τις 3, θέλετε να πάμε μέχρι τις 3. Με ρωτάει. Σας λέω, είμαι εκτός θέλω, λοιπόν, ναι, είμαι θέλω εκτός να πω στον κύριο Λεουτσάκο. Όμως, αν το υπογράψει η κυβέρνηση, θα το υποστηρίξω. Γιατί ευχαριστώ ξέρω πολύ. Ότι αυτό ήταν ιστορικά αναγκαίο. Η κυρία Κατερίνα τον Πειραιά λέει, μας ικανοποίησε ο κύριος Σταμάτης, λέει, τα είπε όλα, ικανοποίησε το λαϊκό αίσθημα. Λέει η κυρία Κατερίνα από τον Πειραιά. Σας ακούμε, κύριε Σταμάτη. Θέλω να πω και θα το πω απευθυνόμενο. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, έτσι δεν είναι. Πολύ επιγραμματικά, αλλά θα το πω απευθυνόμενο στον κύριο Λεωτσάκο, γιατί σήμερα εκπροσωπεί την κυβέρνηση, ότι εύχομαι και πιστεύω. Το ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπώ. Ναι. Και το ΣΥΡΙΖΑ. Που στηρίζει την κυβέρνηση. Που στηρίζει την κυβέρνηση. Το θέλετε έτσι. Είστε και βουλευτής όμως εκτός από αυτά. Θέλω να σας πω ότι εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει συμφωνία. Θέλω να υπάρξει έντιμη συμφωνία, διότι έχουμε να κάνουμε με μη συνεννοήσιμους, να το πω ήπια, συνομιλητές. Μας κορόιδεψαν το 10 και μας είπαν ότι θα μας πάνε στη δραχμή εάν δεν υπογράψουμε το μνημόνιο. Και διασώσαμε τις τράπεζες. Μας κορόιδεψαν το 12 και απειλήσαν τον κόσμο και το λαό, την ελληνική κοινωνία, λέγοντας ότι πάλι θα μας πάνε στη δραχμή εάν δεν ψηφίσουμε αυτούς που υπογράψαν το μνημόνιο. Και λέγαν πάλι ψέματα, διασώσαμε τις τράπεζες. Και διασώσαμε επίσης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έτσι έχει αποδειχθεί μέχρι αυτή τη στιγμή και κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει. Σας εύχομαι να υπογράψετε. Μάλιστα. Μια τίμια, πραγματικά, συμφωνία και θα είμαστε κοντά σας. Και μία όμως φράση παραπάνω. Πραγματικά θα είμαστε κοντά σας. Πρέπει να αρχίσετε από χθες τη ρήξη με το ελληνικό παρελθόν, το πολιτικό παρελθόν. Μάλιστα. Πρέπει να πάμε μπροστά πλέον. Λοιπόν, σε αυτό πρέπει να αγαπηθούμε όλοι σε αυτό, οι Έλληνες. Σε αυτά συμφωνώ και εγώ επαυξάνω και λέω καμία, η ρήξη αυτή. Κανένα χειρότερο δεν είναι από την υποταγή. Σωστό. Πάμε στον κύριο Σβέρκο να κλείσουμε την εκπομπή με τον κύριο Σβέρκο. Για να κλείσουμε, για να αποκαταστήσουμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις συντάξεις. Οι θεσμοί ζητάνε περικοπές στο εξοδοτικό σύστημα 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η κυβέρνηση αντιπρότεινε
την ενοποίηση ταμείων, η οποία περίπου θα εξοικονομούσε 400 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, μιλάμε για μια τρύπα 600 εκατομμύρια ευρώ. Τα 600 εκατομμύρια ευρώ είναι περικοπές στις συντάξεις. Μάλιστα. Να είμαστε ακριβείς. Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα ζητούσαν ακριβώς και περικοπή, ζητούσαν και περικοπή στο ΕΚΑΣ και τις πρόορες και σταδιακή εξάλληψή του μέχρι το 2018 στο ΕΚΑΣ. Βολεύει το ΕΚΑΣ που αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους. Όταν λοιπόν από τους χαμηλοσυνταξιούχους πας να κόψεις το ΕΚΑΣ, πας να κόψεις τα πάντα. Όμως, για να τελειώνουμε και να κλείσουμε με αυτό. Επειδή σε κάποια φάση αναφερθήκαμε, αλλά δεν είπαμε τίποτα ουσιαστικό. Και επειδή αναφερθήκαμε για, για τα παιδιά, τους νέους που φεύγουν από την Ελλάδα. Φεύγουν από την Ελλάδα για να πάνε να βρουν δουλειές που θα υπάρχουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες, καλύτερες απολαβές, καλύτερη μισθή, καλύτερο σύστημα ασφάλισης, καλύτερο σύστημα υγείας και συλλογικές συμβάσεις. Αυτό να καταλάβουμε και να καταλάβει και η κυβέρνηση και να προχωρήσει άμεσα στη διευθέτηση αυτών των εργασιακών. Και σε αυτό που λέει ο κ. Βέρκος έχει αναλυτικό ρεπορτάζ, πολύ καλό ρεπορτάζ, η Contra News που θα βρείτε αύριο στα περίτερα, φίλες και φίλοι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Λεουτσάκο, τον κύριο Κιουτσούκη, τον κύριο Τσούκαλη, τον κύριο Βγότζα, τον κύριο Σταμάτη. Είχαν ένα έντονο διαξεφισμό. Δεν ξέρω αν θέλετε εδώ στον αέρα της εκπομπής να το ξεχάσουμε και να μην φύγουμε πικραμένοι, κύριε Βγότζα και κύριε Σταμάτη. Δεν το ξέρω αν το επιθυμείτε να το κάνουμε στην εκπομπή αυτή τη στιγμή. Όχι, κύριε, όχι. Δεν θέλω καμία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Σβέρκο. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς θερμά, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 το βράδυ. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.